Στέλλα, πώς είσαι? Είμαι πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Έβγαλα την καινούργια κολεξιόν, ξεκινήσαμε και κάποια vlog με τον Παντελή. Η τηλεόραση είναι κάτι που σε ενδιαφέρει? Αρκεί να είναι κάτι που μου ταιριάζει, όσο κλισέ και αν ακούγεται. Μου έχουν γίνει κάποιες προτάσεις. Δεν είναι κάτι που μου ταιριάζει να είμαι σε ένα πάνελ. Το Power of Love επιστρέφει. Με έχουν πάρει αυτές τις μέρες τόσα τηλέφωνα, με έχουν στείλει τόσα μηνύματα για το Power of Love. Δεν ξέρω πώς το έχουν στο μυαλό τους. Μου έστελναν καταρχήν ότι εφόσον δεν θα το παρουσιάσει Μπακοδί μου, γιατί δεν πας εσύ. Και με ρωτούσαν αν θα το παρουσιάσω εγώ. Okay, χαίρομαι που με έχουν συνδυάσει με ένα ευχάριστο project και με κάποιες ευχάριστες αναμνήσεις. Ωραία, έχει δει δικά σου είναι. Όλα δικά μου είναι. Και τα μάτια και τα χείλη. Ήξερες που πήγαινες, φανταζόσουν όλη αυτή την αποδοχή που θα έχεις μετά από τον κόσμο? Επειδή ήταν το πρώτο, κανένας δεν φανταζόταν αν θα πάει καλά ή όχι. Οπότε πήγαμε όλα στην τύχη. Εν τέλει έκατσα εκεί μισό χρόνο γιατί μ' άρεσε. Πιστεύεις τα παιδιά που θα δηλώσουν τώρα συμμετοχή πηγαίνουν όντως για να βρουν την αγάπη ή πηγαίνουν και για λόγους δημοσιότητας? Ούτε εμείς, θεωρώ, όλοι πήγαμε για να βρούμε τον έρωτα. Όταν έχεις δει το πρώτο, τώρα έχει γίνει και δεύτερο, έχει γίνει την επόμενη χρονιά, είσαι λίγο υποψιασμένος και πιστεύω ότι αν δεν είναι επιτηδευμένοι άνθρωποι, μπορεί να βγει κάτι όμορφο, γιατί είναι ένα reality αγάπης, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να βρεις τον έρωτα. Δεν σου βάζει κανείς το μαχαίρι στο λαιμό και σου λέει αν δεν ερωτευτεί σε διώχνουμε. Η Μαρία Μπακοδήμου πώς ήταν? Ήταν άψογη σε όλα. Δεν έχω να πω τίποτα αρνητικό για την Μπακοδήμου. Είναι θεά με μία λέξη. Ο Σωκράτης πρόσφατα είπε ότι η Μαρία Μπακοδήμου... Θεωρώ ότι υπήρχε λίγο εμπάθεια. Της καθρέφτησα μία πλευρά του εαυτού της που δεν την είχε τόσο δουλέψει. Κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται τις καταστάσεις και τους γύρω του όπως θέλει. Ένας θετικός άνθρωπος, όπως εγώ για παράδειγμα, θα πάρω τα καλά από τον κάθε άνθρωπο. Ο Σωκράτης τώρα, το τι έβλεπε και το τι ένιωθε, δεν είμαι μέσα στην ψυχούλα του Σωκράτη να το ξέρω. Θα κάτσεις να δεις την πρεμιέρα? Δεν ξέρω αν θα κάτσω να τη δω, αλλά αν το πετύχω δεν θα αλλάξω και κανάλι. Μπορεί να κάτσω να δω λίγο. Η Κατερίνα Καραβάτου πώς σου φαίνεται στο ρόλο της παρουσιάστριας? Το Power of Love είναι ένα project που έχει ταυτιστεί πάρα πολύ με τη Μαρία Μπακοδήμου και η Μαρία ήταν top σε αυτό που έκανε. Εύχομαι καλή επιτυχία στην κυρία Καραβάτου. Δεν την έχω παρακολουθήσει πολύ για να έχω μια εικόνα το πώς θα είναι. Αλλά πιστεύω να τα πάει καλά γιατί είναι έμπειρη παρουσιάστρια. Και πάρα πολύ ωραία τα λέει η Στέλλα Μιζεράκη και έχουμε γνωριστεί και προσωπικά. Είναι και πολύ καλό κορίτσι, πολύ ευγενικό κορίτσι, έξυπνο κορίτσι. Εντάξει, εγώ όποτε βλέπω τώρα τα πλάνα με τον Πάνο Ζάρλα, νομίζω όλοι μας, πολύ αγαπητό παιδί ήταν. Τρέιλερ αυτού του παιχνιδιού, του reality που σε έφερε σε επαφή με έναν άνθρωπο που υπήρξε πολύ σημαντικό στη ζωή σου, να μη σου ξυπνάνε έντονα συναισθήματα. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι. Δεν το ξεχνάει ποτέ, παιδιά. Έχει κάνει και τελευταία πάλι στα γενέθλιά του μια ανάρτηση. Τότε που τα γιορτάζαμε μαζί, δηλαδή κάθε φορά ανεβάζει κάτι για τον Πάνο. Είναι απόλυτα λογικό. Εμένα ήταν. Κάνανε, θυμάστε που είχαν κάνει και την εκπομπή μαζί. Βέβαια, το. Ήταν η σχέση πολύ εθελοντή έρωτα. Όταν χωρίσανε, διατηρήσαν πολύ καλές σχέσεις και μετά. Δεν υπήρχαν δηλαδή. Κατέρωθαν να λένε πράγματα. Παρακολουθώντας κατά περίοδους reality, αλλά και κυρίως αυτό το οποίο αφορά τις σχέσεις και τον έρωτα, καταλαβαίνω ότι αυτό που κάνει έναν. Και με διάθεση. Γιατί υπάρχουν και ειλικρινεί άνθρωποι που τα λένε που λένε αφορολόγητα και είναι συνέχεια μέσα στην. Πολλές φορές και αυτοί οι άνθρωποι έχουν το κοινό του. Μπράβο, ακριβώς. Συμφωνώ με τον Τοκλή ακόμα και σε αυτού. Δεν σα αρέσει αυτό το πράγμα, δεν είπα να σα αρέσει. Είναι ταυτίζεσαι. Ο κόσμο εκτιμά την αλήθεια, ακόμα και να μην συμφωνεί, ακόμα και να σε κατακρίνει. Αν δεν υποθεί και δεν κάνει κάτι ακραίο, που είναι κατακριτό από όλου, ακόμα και σε κάτι που διαφωνεί, ο κόσμο εκτιμά ότι λε την αλήθεια. Όσον αφορά τώρα το θέμα του reality και του Power of Love, εγώ να πω κάτι που σκέφτομαι. Επειδή εγώ το έχω στο μυαλό μου ένα reality το οποίο. Το περιεχόμενο είναι το να έχει έναν άνθρωπο που να είσαι πιο κοντά τέλο πάντων. Δεν ξέρω ότι. Ή φαντάζομαι, αλλά ξέρεις ότι παραμονή στο παιχνίδι, όταν έχεις και έναν άνθρωπο, γίνεται και σύμμαχος με στο σίγουρα. Παιχνίδι. Σίγουρα. Θέλω να πω ότι ξέρεις εκ προημίου, όταν πας σε ένα τέτοιο, ότι πας και λίγο με στρατηγική. Λίγο. Να προσφέρεις content. Δεν σου λέω στρατηγική ότι λες με το ζόρι, με το στανιό θα βρω τον έρωτα, αλλά μέσα σου σίγουρα. Αλλά αν δεν σου αρέσει τώρα κάποιο από εκεί, πώς να δει και δεν μπορεί να τα βρει, πώς να το στήσει. Δηλαδή και έρωτα. Δεν το στήνει, αλλά έχει και μια στρατηγική. Επηρεάζεσαι λίγο, ναι, αυτό. Πόσε ώρε μπορεί να το κάνει. Εγώ καμιά φορά σκέφτομαι γιατί λέγονται reality, εφόσον στην ουσία αυτό που παρακολουθούμε ουσιαστικά. Το λιγότερο από όλα είναι η πραγματικότητα. Γιατί καμιά φορά, θέλω να πω, επειδή είναι και σκηνοθετημένο είτε από τους παίκτες είτε από τις παραγωγές, καμιά φορά, γιατί λέγονται reality. Θα μπορούσαν να λέγονται μυθοπλασία, α πούμε, λέω. Α, παπά και εσύ. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέλλα.